Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα διαχρονικό έγκλημα όπου υπεύθυνε και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ένα έγκλημα σε βάρος του λαού, σε βάρος του δάσους, του προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο πρέπει να δούμε και πρέπει να δούμε και τις αιτίες. Ποιες είναι οι αιτίες? Είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, η πολιτική της πράσινης μετάβασης, η οποία εμπορευματοποιεί ακόμη περισσότερο το δάσος. Μια σειρά επενδυτικά σχέδια γίνονται σε δασικές εκτάσεις, είτε αφορούν την πράσινη ενέργεια, είτε αφορούν τον τουρισμό. Και αυτό δεν υπήρξε αντίθεση από κανένα άλλο κόμμα. Δεύτερο στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι ότι παραμένει να μην υπάρχει σχέδιο ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας. Και από αυτή την άποψη να παραμένει ο ανορθολογισμός και ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός ανάμεσα στη δασική υπηρεσία και στην πυροσβεστική. Μια δασική υπηρεσία που είναι στα χαρτιά. Δηλαδή αν δεν υπάρχει σε κάθε δάσος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, τι σημαίνει αυτό? Δάσος καθαρό, δάσος προσβάσιμο, που να υπάρχουν εκεί υποδομές για να μπορεί να προμηθεύονται νερό τα πυροσβεστικά, αντιπυρικές ζώνες. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Άρα λοιπόν γιατί συζητάμε όταν υπάρχουν ελλείψεις πάνω από 2.000 δασολόγοι, όταν οι δασεργάτες είναι ελάχιστοι? Παράδειγμα, στο δασαρχείο του Λαβρίου δεν υπάρχει κανένας δασεργάτης. Άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση, που βεβαίως είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και προτεραιοτήτων. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, όταν υπάρχουν χρήματα για μια σειρά υποδομές που εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές ανάγκες και σχεδιασμούς, ενώ αντίθετα υποδομές αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής ή αντισεισμικής προστασίας δεν γίνονται, γιατί παίρνουν στην προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χρηματοδότησης. Mm. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα και βεβαίως ένα αντιδραστικό κράτος, το οποίο είναι ανίκανο να προστατεύσει το λαό, αλλά πολύ ικανό να καταστήλει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, πολύ ικανό να εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές και θα παίρνει μια σειρά μέτρα σε βάρος των ανάγκων του λαού. Αυτά είναι λοιπόν τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν αισιοδοξούμε ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση βγήκαν κάποια συμπεράσματα, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί τη λογική της εμπορευματοποίησης, σχεδιάζει να παραδώσει τα δάση στους ιδιώτες όσον αφορά την προστασία τους για την καύση που υπάρχει και την εκμετάλλευση της βιομάζας. Και ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις διαδικασίες... Γιατί δεν είναι κακό να την εκμεταλλευτούμε τη βιομάζα που είναι μέσα στα δάση πεταμένη? Κακό δεν είναι. Κακό δεν είναι. Αλλά θα μπορούσαν πραγματικά να υπάρχουν οι υπηρεσίες οι δασικές, οι οποίες να οργανώσουν αυτή τη δουλειά με βάση επιστημονικά κριτήρια. Γιατί προσέξτε κύριε Καμπουράκη, ποιο είναι το ζήτημα? Ο ιδιώτης που θα πάει εκεί που υπάρχει συσσωρευμένη βιομάζα. Λοιπόν. Για να μπορέσει να βγάλει εύκολο κέρδος. Πάμε ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα των σπαρτιατών.